ώρες αγωνίας για το 9χρονο παιδί στο Ηράκλειο, το οποίο βρίσκεται διασωληνωμένο και μάλιστα σε καταστολή και νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παχνή. Σύμφωνα με το διοικητή του νοσοκομείου κ. Τασόπουλο, το 9χρονο αγόρι διαπιστώθηκε με οξία λαριγκίτιδα αλλά και με εισρώφηση στη συνέχεια. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες που καταφέραμε να συλλέξουμε, το παιδί ήρθε αντιμέτωπο και με σοβαρό πνευμονικό είδημα κατά τη μεταφορά του από την ενδοχώρα στο Ηράκλειο. Το παιδί μεταφέρθηκε από το Βενιζέλιο στις 11 η ώρα με οξία λαριγκίτιδα. Βρίσκεται διασωληνωμένο σε καταστολή αυτή τη στιγμή στη μονάδα παιδών. Παρακολουθείτε στενά από όλους τους γιατρούς. Γίνεται ό,τι καλύτερο δυνατόν. Το 9χρονο παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου τη Δευτέρα το βράδυ, το οποίο και εφημέρευε. Ωστόσο, οι γιατροί του νοσοκομείου έκριναν περίπου στις 11 το βράδυ πως είναι απαραίτητη μεταφορά του στο Παγνί για να γίνει εισαγωγή του νεαρού παιδιού στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Βέβαια, σε ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να είναι και ισρώφηση ίσως. Γι' αυτό μπορεί να δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα. Μάλιστα. Όλα ξεκίνησαν δηλαδή από μια έτσι, λαριγκίτιδα, μια, όπως μπορεί να πάθει οποιοδήποτε παιδί ας πούμε, αυτή της ηλικίας και επιδεινώθηκε. Αυτά τώρα είναι στη διάγνωση, απλώς κοιτάνε να δουν μήπως υπάρχει εισρώφηση έγινε παράλληλα και υπήρξαν και άλλα προβλήματα. Παρακολουθείτε όμως αυτή τη στιγμή στενά στη μονάδα παιδών. Αισιοδοξία υπάρχει κύριε Τασόπουλε? Πάντα αισιοδοξούμε ότι θα δώσουν το καλύτερο δυνατόν, δεν είναι. Βέβαια πάντα να ξέρετε ότι όταν κάποιος νοσηλεύεται σε μονάδα είτε μονάδα παιδών είτε ενηλίκο είναι η κατάσταση κρίσιμη. Γιατί είναι διασωληνωμένο στο καταστολή μέχρι να. Μέχρι και αυτή την ώρα, πάντως, συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση κατά τα λεγόμενα του κυρίου Τασόπουλου, ενώ αξίζει να σημειωθεί η σημαντική προσπάθεια των ιατρών του ΕΚΑΒ, χάρη στους οποίους ο 9χρονος κρατήθηκε στη ζωή μέχρι το ασθενοφόρο να φτάσει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο χθες.